Κύριε Καβαδάκη, με το σύνθημα Δικαιοσύνη Παντού, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος, θα βρίσκεται σήμερα εδώ στο νησί μας Στενικό για την ομιλία του 7.30 στην πλατεία Καζούλη. Ποιο είναι έτσι το. Βλέπουμε μάλιστα ότι εδώ πέρα είναι όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της περιοχής μας. Θα θέλαμε να μας πείτε το κεντρικό σύνθημα αυτής της εκδήλωσης και αν θα γίνει και κάποια ανακοίνωση που όλοι αναμένουν κάποιες ανακοινώσεις από τον πρόεδρο. Καλημέρα, κυρία Πολίτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους συμπατριώτες και στις συμπατριώτισές μας. Πράγματι, σήμερα, 24 του Απρίλη, στις 7.30 ώρα, θα υποδεχτούμε στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, στην πλατεία Καζούλη, τον πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία, τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, το βλέπετε και στα πρόσωπά μας, πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε και μεγάλη τιμή για την, νομίζω, πρώτη προεκλογική ομιλία, επίσημη προεκλογική ομιλία του Πρόεδρου μας. Η προοδευτική ΙΚΟΣ έχει παράδοση στην τα Δωδεκάνησα γενικότερα. Θα υποδεχτούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα ακούσουν το λόγο του, τις προγραμματικές μας θέσεις και απόψεις απέναντι στην τοξικότητα και στο δηλητήριο που χύνει στην πολιτική ζωή του τόπου η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της. Θα καταδεθούν οι προτάσεις και οι απόψεις. Όσον αφορά την υποψηφιότητα, αυτό που την φημολογούμενη υποψηφιότητα του Πρόεδρου, προφανώς ο αρμόδιος είναι ο ίδιος, δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει κανείς. Θα περιμένουμε στην ομιλία το τι θα ανακοινωθεί. Αναφορικά τώρα με την άφηξή του, να μας πείτε λίγο το προγραμματισμό. Ο Πρόεδρος εκτίμησε την απογευματινή πτήση. Όσο γνωρίζουμε και εμείς εδώ ως τοπικές οργανώσεις, θα έρθει στην πλατεία στις 7.30 ώρα για την ομιλία. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν ενημέρωση. Ο χρόνος μας πιέζει και εμάς όλους. Και καλούμε εμείς αυτό που απευθύνουμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή αλλά και ως ΟΜΚΟ, καλούμε τους συμπατριώτες μας να είναι παρόντες και παρούσες στην πλατεία Καζούλη για μια πραγματικά γιορτή της Δημοκρατίας. Μαζί μας είναι και ο σύντροφός μας ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος θα σας απευθύνει και αυτός κάποια λόγια. Κύριε Βουλγαράκη, βρίσκεστε εδώ στο νησί μας. Η νησιωτικότητα είναι κάτι το οποίο πρωταγωνιστεί εδώ στην περιοχή μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τι έχουμε να ακούσουμε, αν γνωρίζετε και εσείς ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, για το κομμάτι αυτό το πολύπαθο. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα, να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον πρόεδρο του κόμματός μας. Όπως γνωρίζετε, για την νησιωτική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όταν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν αυτό το κόμμα το οποίο έκανε πράξη ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας. Επομένως, δεν είναι και τυχαίο αυτό που είπε και ο Μανώλης προηγουμένως, ότι επιλέγει ο πρόεδρός μας, ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία στην νησιωτική χώρα από την ΚΟ. Η ΚΟΣ έχει μια μακρά παράδοση στα δρόμενα τα πολιτικά. Και επιτρέψτε μου να μείνω εδώ και να σας πω ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα απόψε διαστόματος του ίδιου του Προέδρου. Τιμάει ο Πρόεδρος το νησί της ΚΟ, διότι έχει δείξει μια μακρά, όπως προείπα, παράδοση στα πολιτικά δρόμενα και πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά οι κάτοικοι της ΚΟ, οι συμπολίτες μας, θα μας φέρουν πρώτη δύναμη και στο νησί της ΚΟ αλλά και στα Δωδεκάνησα, διότι μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό και έτσι να δούμε μια προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, προκειμένου να σταματήσει εδώ πέρα το πολιτικό αδιέξοδο που έχουν φέρει τα τέσσερα χρόνια τώρα ο νεοφιλελευθερισμός και ένα δυστυχώς κράγμα μιας πολιτικής τερατογένεσης που έχει δημιουργήσει στην πολιτική κατάσταση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.